Με τον κίνδυνο υπερχείλισης του ποταμού ζουν οι κάτοικοι του ομώνυμου προαστίου, οι οποίοι βρίσκονταν σήμερα σε εγρήγορση μετά την πληροφόρηση για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και μπορεί αυτά να μην είχαν την αναμενόμενη ένταση, όμως μετά από λίγα λεπτά έντονης βροχόπτωσης το ποτάμι είχε ήδη αρχίσει να φουσκώνει επικίνδυνα. Τα τελευταία χρόνια η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές βλάβες, άλλωστε γι' αυτό έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων. Προστατευτικές μπάρες δεν υπάρχουν στην παρόχθια ζώνη, ενώ από το σημαντικό έργο που είχε κάνει παλιότερο ο Δήμος έχουν απομείνει μόνο τα επικίνδυνα σίδερα, στα οποία στηρίζονταν οι εξέδρες, ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος και κυρίως η μπούκα παραμένει ακαθάριστη, με τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις να είναι ανύπαρκτες σύμφωνα με τους κατοίκους. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλεπούς, Χριστόδουλος Κότσης, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ακόμη μια φορά. Το ίδιο και κάτοικος της περιοχής, ο κύριος Σπύρος Λαβράνος, ο οποίος συντηρεί τον αίσκο των Αγίων Αναργύρων. Ενώ ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κερκύρας, Αλέκος Αλαμάνος, υποστήριξε ότι αν οι βροχοπτώσεις συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση, τότε είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και πάλι τα πλημμυρικά φαινόμενα του Μπάλου. Αυτές οι ψυχάλες που κάνανε αυτή τη στιγμή, δύο μέρες τώρα, αν δείτε τη στάθμη του νερού, έχει σηκωθεί κατά μισό μέτρο. Γιατί δεν έχει έξοδο. Η μπούκα κάτω είναι κλεισμένη. Χρόνια το φωνάζουμε. Ισχυρίζονται ότι θέλουν άδειες και άδειες και άδειες. Εντάξει, άδειες. Αλλά κάποια στιγμή ξεκινήσαν να βγάλουν κάποια άδεια. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε. Πού είναι μια μπάρα να μην σκοτωθεί κανένας συμπολίτης μας? Εδώ στην περιοχή αυτή που είμαστε τώρα, έχουμε διαθρηνήσει θύμα, ένα συμπολίτη μας. Λίγο παρακάτω έπεσε άλλο αμάξι. Πέρσι ξανά πέσε κι άλλο αμάξι. Ποιος είναι ο φωτισμός? Δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να βάλουμε 10 κολόνες να βάλουμε λίγο φωτισμό από την περιοχή τη γέφυρα του ποταμού μέχρι απάνω στην Αλεπού? Δεν ενδιαφέρεται κανένα. Θα κάνουμε νέα μελέτη. Γιατί θα κάνετε νέα μελέτη, κύριε? Γιατί οι παλιές μελέτες δεν σας κάνουν? Τι ήταν αυτοί που υπογράψαν την παλιά μελέτη? Και υπογράψαμε και πληρώσαμε για τις παλιές προηγούμενες μελέτες. Για τη λύση του αυτού του προβλήματος. Που θα είχε λυθεί το πρόβλημα αν είχαμε κάνει την παράκαμψη του νερού. Αν δεν ανοίξει μια δεύτερη μπούκα, η γέφυρα μπορεί να στερεωθεί με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε. Αλλά τα πλημμυρικά φαινόμενα θα τα έχουμε πάλι. Δεν γίνεται να περάσει το νερό από αυτή τη γέφυρα. Τα παιδιά που πάνε από το παραπορεί στη γειτονιά, για να πάνε το λεωφορείο, πάνε πάνω στο Σκλαβενίτη. Και δεν περνάνε. Έχετε αστική συγκοινωνία? Καθόλου, γιατί δεν έρχεται το λεωφορείο να περάσει από τη γέφυρα, η οποία λένε που είναι χαλασμένη. Ωραία. Αφού είναι χαλασμένοι, κάπου να διορθωθούν, διότι τα παιδιά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, άμα βρέχει, να πιένουν από εδώ κάτω που είμαστε εμείς εδώ πέρα, 2 χιλιόμετρα, να πιένουν στο Σκλαβενίτη από το λεωφορείο. Και εμείς είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα, φοβάστε. Έτσι. Εδώ η εκκλησία έχει πλημμυρίσει. Άμα πλημμυρίσει η εκκλησία, φτάσει στο 1 μέτρο. 1 μέτρο και σε 10 μέρες λειτουργούσε η εκκλησία, γιατί τραβήξαμε μεγάλο πρόβλημα να βγάλουν τα νερά και το βούρκο από μέσα. Εύχομαι να μην έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, γιατί θα γίνει χειρότερα από ό,τι ήταν πέρσι. Πρώτον, δεν καθαρίστηκε το ποτάμι καθόλου, έγινε 0 δουλειά, τίποτα. Και δεύτερον, ότι καθαριστήκανε τα ρέματα και οι τράφοι πέρσι που κρατούσαν το νερό, δυστυχώς που το κρατούσαν γιατί πλημμυρίσανε σπίτια, αλλά τώρα θα πάει όλο στο ποτάμι και με αυτή τη βροχή τώρα το απόγευμα θα φουσκώσει το ποτάμι και θα ανεβεί η στάθμη πάρα πολύ. Δεν είναι απλή η βροχή για το ποτάμι αυτό που είναι ακαθάριστο. Ακόμα τα καλάμια είναι εκεί. Αυτά που ήταν πέρσι και παιδευόμαστε να τα βγάλουμε και μας υποσχόταν ότι θα τα βγάλουμε, δεν βγήκε τίποτα, δεν έφυγε τίποτα από εκεί. Το γεφύρι έχει γύρει. Η αρχαιολογία για 10 τούβλα που ήταν, γιατί οι κάτοικοι εδώ το γνωρίζουν. Αυτά τα τούβλα τα πήραν από μια άλλη γέφυρα που είχε πέσει και τα βάλανε εκεί και η αρχαιολογία δεν αφήνει να γίνει κάτι στο γεφύρι. Δεν σκέφτεται τον κόσμο, την ανθρώπινη ζωή, παρά 5 τούβλα. Είπαν ότι θα μπει μέσα πλατφόρμα και θα σκάψει το ποτάμι, θα το βαθύνει, ότως ώστε να παίρνει νερό, γιατί θα, αν γίνουν πλημμύρες περισσότερες, να γίνει εκβάθυση. Δεν έγινε ούτε αυτό. Εδώ, σε αυτή την περιοχή. Πέρσι είχε πει η πολιτική προστασία της περιφέρειας ότι θα κόψει τα δέντρα. Για να μην τυχόν και πέσουν με τις βροχοπτώσεις τις φετινές, πέσουν μέσα στο ποτάμι. Ούτε αυτό έγινε. Τώρα κινδυνεύουν να πέσουν και τα δέντρα μέσα.